Κατά της ξενόφερτης, όπως τη χαρακτηρίζει προωθητικής ενέργειας της Μαύρης Παρασκευής, της λεγόμενης Black Friday, τάσεται ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων με ανακοίνωσή του. Όπως τονίζει, πολυεθνικές αλυσίδες θέλουν να καθιερώσουν για δικό τους όφελος μετά τις ενδιάμεσες εκτόσεις την Black Friday σαν καταναλωτική ευκαιρία. Προκειμένου να σκοτώνει τις τιμές κατά κάποιο τρόπο. Εμείς ταχθήκαμε εναντίον σε αυτό το εγχείρημα. Οι μικροί έμποροι, οι συνάδελφοι που ακολουθήσανε αυτό το θεσμό, τέλος πάντων, που πάει να προωθηθεί, δεν βρεθήκαν κερδισμένοι σίγουρα. Είναι η περίοδο η οποία οι καταναλωτές πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, γιατί αυτό μας έχει έρθει από την Αμερική. Είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από το εορταστικό πρόγραμμα. Γι' αυτό βγήκε για μια τόνωση του εμπορικού κόσμου. Όμως, πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν και πέρυσι, το 2016 που ξεκίνησε στην Ελλάδα, και αντί να γίνει πραγματικές προσφορές, ήταν πλασματικές. Γι' αυτό ο καταναλωτής πρέπει να έρχεται στο κατάστημα, να βλέπει την παλιά τιμή, να βλέπει την καινούργια και από εκεί και έπειτα να αποφασίζει αν τον συμφέρει ή όχι να πάρει αυτό που πρέπει. Τι λένε οι πολίτες για τη Μαύρη Παρασκευή? Τίποτα, δεν μου δείχνει κάτι. Δεν έχω πάει ποτέ να ψωνίσει τέτοιες μέρες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν οι προσφορές είναι όντως αληθινές. Σαν κίνηση πολύ ωραία μου φαίνεται. Για τους καταναλωτές πολύ ωραία και επιλέγουν κάποιες κινήσεις προώθησης. Μια χαρά μου φαίνεται. Όχι, όταν χρειάζομαι κάτι θα πάω να το πάρω εκείνη τη μέρα. Έχουμε δει και πολλά μαγαζιά, ας πούμε, να ανεβάζουν τις τιμές πριν το Black Friday, ώστε να πούνε μετά ότι έχουν εκπτώσεις και τέτοια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ άσχημα προϊόντα του καπιταλισμού προσωπικά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων καλεί τους καταναλωτές να προτιμούν τις τοπικές επιχειρήσεις που οι προσφορές δεν έχουν συγκεκριμένη μέρα και να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης, καθώς πέρυσι αρκετοί που στήθηκαν σε ουρές δεν πήραν στα χέρια τους το συγκεκριμένο προϊόν που έψαχναν. Σαφώς οι πολυεθνικές αλυσίδες έχουν την ευχέρεια να κάνουν και αστροσχέδια και να κοροϊδέψει τον κόσμο, λέμε εμείς, σε έναν βαθμό. Ο μικρός έμπορας, ακόμα και αν ακολουθήσει αυτή την ενέργεια, σίγουρα δεν θα προβεί σε σκροκέρδια ή να κοροϊδέψει το καταναλωτικό κοινό, γιατί είναι γνωστός, γνωρίζεται με τους πελάτες. Εμείς, σαν κατάστημα, θα βγάλουμε σε όλα τα προϊόντα τα οποία είναι κινήσιμα, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μικροσυσκευές και λευκές συσκευές, σε κάποια επιλεγμένα προϊόντα ειδικές προσφορές. Είμαστε γνωστοί στον κόσμο των Χανίων και πιστεύω θα έρθει αύριο και θα καταλάβει γιατί του λέμε να προτιμήσει εμάς από όλους τους άλλους. Σίγουρα είναι ευκαιρία για κάποιους που θέλουν να πάρουν κάποια δώρα, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.